Τα πρώτα κρούσματα του ιού Έμπολα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη οδήγησαν σε ελεύθερη πτώση τις τιμές των αεροπορικών εταιριών. Η IAG, ιδιοκτήτρια των British Airways, και Iberia είδε τη χρηματιστηριακή της αξία να χάνει σχεδόν 10% τα τελευταία 2-24 ώρα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης ταξιδιών και αναψυχής σημείωσε πτώση 1,4% την Τετάρτη. Τα κρούσματα στην Ισπανία δείχνουν ότι οι έλεγχοι δεν είναι τόσο αυστηροί όσο θα έπρεπε και έτσι οι αγορές έχουν τρομάξει περισσότερο, εξηγεί ο χρηματιστής Alastair McKeag. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο θάνατος του πρώτου ασθενή άφησε στο νοσοκομείο έναν υψηλό λογαριασμό που κανείς δεν αναλαμβάνει προς το παρόν. Έρευνα του Bloomberg υπολογίζει το κόστος νοσηλείας του Thomas Duncan από 18 έως 24.000 δολάρια την ημέρα. Τη στήριξη του Λιβεριανού που δεν είχε ασφάλιση είχε αναλάβει ο δεσιμότατος Jesse Jackson. Έχω την εντύπωση ότι όσοι δεν έχουν ασφάλεια και ιατρική κάλυψη δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση με αυτούς που έχουν. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι εφόσον ο ιός εξαπλωθεί στις οικονομίες της Δυτικής Αφρικής θα τους στοιχήσει πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2015. Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν την Τετάρτη χρηματοδότηση περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι τα τέλη του έτους για την ειδική αποστολή αντιμετώπισης του Έμπολα.